Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Αγγέλ, καλημέρα κύριε Μωυστή, καλημέρα στο κρατέστα. Όσο ανοίγει λοιπόν ο ασκός του ΕΟΛ, βλέπουμε τι γίνεται, γιατί πλέον δεν είναι ένα θέμα κοινωνικό, έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις και εσείς είδαμε ότι προχωρήσατε και ένα βήμα παραπάνω στο κοινοβούλιο. Θεωρείτε, κυρία Ευθυμίου, ότι υπάρχει, πείτε μας λίγο την ενέργεια αυτή την πρωτοβουλία που αναλάβατε για το κοινοβούλιο για να μπει το θέμα αυτό στο κοινοβούλιο και με τι σκοπιμότητα θεωρείτε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό στη διαχείριση του θέματος της κακοποίησης, ειδικά στον εργασιακό χώρο? Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστικότερη, γενικότερη νομοθετική ρύθμιση και γι' αυτό ανέλαβα και αυτή την πρωτοβουλία. Κοιτάξτε. Καταρχάς, η στάση μου πάντοτε στα θέματα αυτά είναι διαχρονική και σε σχέση με την νεολαία και όταν ήμουν πρόεδρος της οργάνωσης. Νέοι, έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Άρα, δεν κινήθηκα τώρα με το που έκανε η κυρία Πεκατόρου τις καταγγελίες, μετά από 2-3 μέρες έστωσαν στον κύριο Μπούγα, προγραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και του είπα πρέπει να γίνουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Και του κατέθεσα και συγκεκριμένες προτάσεις. Μου υπέδειξε τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει θεσμικά και ποιος είναι αυτός που, η ενέργεια που έκανα χθες. Δηλαδή, με υπόμνημά μου, κάλεσα την πρόεδρο της Επιτροπής, της αρμόδιας Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να φέρει το θέμα προς συζήτηση, να βγουν συμπεράσματα, χωρίσματα, τα οποία μέσω του κανονισμού της Βουλής, από τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, πάμε στον πρόεδρο της Βουλής και στα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γενικότερες εισαγγελίες, στη βάση των γενικότερων εισαγγελιών που έκανε η κυβέρνηση, ότι θα φέρουμε μια νομοθετική ρύθμιση που θα είναι πιο ουσιαστική στην αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού πολύ μεγάλου φαινομένου, να βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί αυτός είναι ο τρόπος, ο αρμόδιος, ο θεσμικός που μπορεί να γίνει μέσα του κοινοβουλίου. Οι προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση αυτού του ζητήματος. Περιμένετε ότι θα προκύψουν από τη συζήτηση που θα γίνει μέσα στην Επιτροπή ή και εσείς ως νομικός, γιατί είστε νομικός και ασχολείστε και με τα εργασιακά θέματα μάλιστα πάρα πολύ, θα εισάγετε στη συζήτηση συγκεκριμένες προτάσεις προς εξέταση στη συζήτηση στην Επιτροπή? Εγώ έχω καταθέσει τις προτάσεις μου ήδη με το υπόμνημα συνοπτικά και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο έχει έρχεται η αντιμετώπιση του από δύο στάδια. Το ένα είναι το προληπτικό και το άλλο είναι το κατασταλτικό. Νομίζω ότι και στα δύο χρειάζεται μια ουσιαστικότερη αντιμετώπιση. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 παραδείγματα έτσι, των προτάσεων αυτών που έχετε καταθέσει? Ναι. Γιατί το λέω αυτό λοιπόν. Στο στάδιο το προληπτικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια επίσημη διαδικασία θεσμοθετημένη για τις καταγγελίες που να περιλαμβάνει και τις ανώνυμες καταγγελίες. Ναι. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό άρα, έχουν αναλάβει τον ρόλο τα μέσα του διαδικτύου. Ναι, ακριβώς. Άρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Θα έρθουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια τη συζήτησή μας. Άρα, εγώ να πάρουμε την πιο απλή περίπτωση. Δεν θα σα πω για τη σεξουαλική κακοποίηση παρενόχληση. Το πιο απλό για εργασιακό εκφοβισμό, που δεν είναι απλό, αλλά πάρουμε αυτό. Ποιο θα πάει να καταγγείλει τον εργοδότη του, κύριε Αγγέλη και κύριε Μωυστή, ποιο, όταν σε αυτή τη ειδικά την περίοδο που ζούμε, με τα 10 χρόνια μνημονιακή κρίση, πού θα βρει δουλειά αύριο? Πρέπει να έχει άγνοια κινδύνου για να πα να καταγγείλει. Ακριβώς, και ακόμα και αν τον απολύσει αυτό. Δεν θα αποφάσει, μήπως ελερωθεί το όνομα στην αγορά και δεν θα τον ξαναπροσλάβει κανεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν. Άρα, ένα κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι σίγουρα οι καταγγελίε και να είναι και το πλαίσιο να βοηθήσουμε να ενισχύσουμε τι ανώνυμε καταγγελίε. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να διώξουμε από το ως ταμπού της ελληνικής κοινωνίας τον κοινωνικό στιγματισμό. Δηλαδή, όποιο είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, όποιο είναι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, όποιος εργαζόμενος λέει ότι ο εργοδότης μου δεν μας συμπεριφέρεται καλά, στιγματίζεται ακόμα. Χαλαρά. Χαλαρά. Τι δουλειά έχεις να πας με το μήνυμα στη δουλειά, πας γυρεύοντας. Ναι. Ακριβώς. Τα άθελες και τα άπαθες. Αυτό είναι. Και γιατί το είπες τώρα και τι από όπως το πεις. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ότι σκεπτήθηκα και με αφορμή και την κυρία Πεκατόρου τέθηκα αυτά τα ερωτήματα. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Νομίζω δεν θα έπρεπε κανένα. Άρα δεν πρέπει εμείς αυτό το κομμάτι να κάνουμε κάτι, να σπάσουμε αυτό το ταμπού. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια αντικειμενική διαδικασία, ένας μηχανισμός καταγγελιών τέτοιος που να ουσιαστικά να διαχωρίζει την ουσία της καταγγελίας και τη διερεύνησή της από την ενδεχόμενη δημόσια έκθεση και διαπόμπευση της όλης της ιστορίας. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ευαισθητοποίηση ότι αυτό το θέμα δεν είναι κοινωνικός στιγματισμός. Να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό. Θέλει πολύ χρόνο. Θέλει μέσα από το σχολείο μας, από την παιδεία μας, την κουλτούρα μας. Θέλουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά ένα θα σας πω. Ένα θα σας πω που βγήκε από το διάβασα σε μια έγκριτη εφημερίδα.
και το είπε καθηγήτρια Πανεπιστημίου, ότι η Ελλάδα στον εργασιακό εκφοβισμό, στο MOBI, έτσι είναι ο όρος διεθνώς, είναι τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι διαστάσεις παίρνει. Ένα κομμάτι που είναι το πιο απλό, που μην πάμε στο πιο σύνθετο, που είναι η σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Και από εκεί και πέρα είναι και κάποιες μορφές βίας αναδυόμενες που πρέπει να τις προλάβουμε. Ο κυβερνοχώρος. Είδατε τι γίνεται με τα τρόλ του διαδικτύου αυτή την περίοδο. Υπάρχουν. Πέρα από το. Δεν είναι τρολάκι, μόνο αυτή την περίοδο, γίνεται εδώ και χρόνια αυτή η ιστορία με τα τρόλ του διαδικτύου. Όχι, okay, ενώ τώρα πόσο έντονα και εκτρά ήταν κάποια πράγματα. Αλλά υπάρχουν μορφές βίας αναδυόμενες. Αυτές δεν πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση, μια πρόβλεψη για αυτό το πράγμα. Και προληπτική, να δούμε τι υπάρχει. Καταρχάς να δούμε τι υπάρχει πρόβλημα. Να το δούμε. Να το δούμε ως κοινωνία και ως πολιτεία. Υπάρχει θέμα. Τι κάνουμε γι' αυτό προληπτικά, τι κάνουμε γι' αυτό κατασταλτικά. Και πάμε στο άλλο τώρα το κομμάτι, προτεύω στο κατασταλτικό. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η υπόθεση θα φτάσει στη δικαιοσύνη σε εύλογο χρόνο, ώστε να μπορεί να νιώθει ο θήτης ότι θα προστατευτεί. Αν νιώθει ο θήτης ότι εγώ να και να προσφύγω στη δικαιοσύνη και να περάσω όλο αυτό το τη δημόσια διαπόμπευση κακώς, αλλά έτσι θεωρεί, και να μην γίνει και τίποτα, δεν θα το κάνει ποτέ. Άρα. Αυτό που είναι ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα να πηγαίνει στη δικαιοσύνη και να νιώθει ότι το θύμα ότι θα προστατευτεί. Συγγνώμη, αν υπερβέθηκα. Το θύμα ότι θα προστατευτεί και ο θήτης ότι θα του αποδοθεί μια δίκαιη τιμωρία, μια δίκαιη τιμή. Πρέπει να το νιώθει αυτό το πράγμα για να το κάνει. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή εξετάζεται από την κυβέρνηση μια αστεροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Και αν πρόταση θα μπορούσε να ήταν. Επειδή υπάρχουν και διάφορες ερμηνείες και αντιθέσεις μεταξύ, απόψεις διαφορετικές μεταξύ των ποινικολόγων. Αλλά μια άποψη που θα μπορείτε να ήταν πιο ήπια, είναι να παραταθεί ο χρόνος της παραγραφής. Ειδικά όταν αφορά τους ανήλικους. Γιατί πρέπει να υπάρχει παραγραφή? Γενικά, γιατί πρέπει να υπάρχει παραγραφή? Γιατί, ειδικά όταν μιλάμε για ανήλικα θύματα. Σε αυτό συμφωνώ. Αν με ρωτάτε εμένα, προσωπικά συμφωνώ στο ερώτημά σας. Όμως. Σε όλο το δίκαιο υπάρχει η παραγραφή ως έννοια, γιατί στην ουσία δημιουργεί και μια κοινωνική ειρήνη. Δηλαδή, εφόσον έχουν περάσει τόσα χρόνια, βάζεις μια τελεία και λες ότι μετά περνάμε στην κοινωνική ειρήνη. Είναι ένας παράγοντας δηλαδή. Και γι' αυτό υπάρχουν και αντιθέσεις και διάφορες απόψεις μεταξύ ποινικολόγων και δικαστικών ακόμα, για το αν θα πρέπει ειδικά στα εγκλήματα αυτά να γίνει το απαράγραφο ή να δοθεί παράταση της παραγραφή. Στα ποινικά δικήματα, συγγνώμη κύριε Ευθύμιο, στα ποινικά δικήματα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν υπάρξει μια δολοφονία. Και η δολοφονία παραγράφεται μετά από κάπου. Ναι, παραγράφονται τα κακουργά. Σας ρωτάω ορμόμενοι για αυτές τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις που παίρνει χρόνια ώσπου να καταλήξουμε τελικά στο ότι ο δολοφόνος είναι ο Χ ή ο Ψ. Και επανέρχεται και πάλι στην επικαιρότητα και προχωρούν οι διαδικασίες. Όχι, δεν μιλάω για το CSI. Δεν γνωρίζω αυτό, αν υπάρχει παραγραφή. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι στα όρια, να είναι στα πλαίσια που δεν έχει παραγραφή. Μάλιστα. Μπορεί να έχει υπερβεί και την παραγραφή. Εντάξει, μιλάμε για κάποιες υποθέσεις, ας πούμε, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε διάστημα 15 ετών και μπορούν να εξεταστούν κάποια στοιχεία διαφορετικά. Αλλά και πάλι εκεί υπάρχουν μεγάλα διαστήματα παραγραφής. Το θέμα είναι το απαράγραφο που συζητάμε, κύριε Ευθυμίου, είναι ότι. Προφανώς, ναι, έχει ένα νόημα παραγραφή υπό την έννοια, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι ένα αδίκημα που έγινε πριν 25 χρόνια και ο συγκεκριμένος δράστης δεν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο επί 25 χρόνια, μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε ότι έχει μετανοήσει, ό,τι. Και ότι έχει επανέλθει στην ένομη συμπεριφορά. Ότι έχει επανέλθει πλέον, μπράβο, στην ένομη συμπεριφορά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια αδικήματα, κάποια πράγματα που είναι τόσο ιδεχθή και τόσο προκλητικά για το κοινό αίσθημα, που κάπου πρέπει να υπάρξει και μια ουσιαστική απόδοση ευθύνης και τιμωρία για κάποια πράγματα. Έτσι, κοιτάξτε, γίνεται, κύριε Μωυσή και κυρία Γκέλη, κάθε νομοθετική ρυθμιστή, αυτό είναι βασική αρχή του δικαίωμα, εξυπηρετεί και τις κοινωνικές ανάγκες τις τρέχουσες. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα πολύ βασικές αρχές, όπως η παραγραφή, αλλά όταν βλέπουμε, ας πούμε, δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία, παντού είναι αυτό, ότι γίνονται δεκτήρια κλίματα σε βάρος ανηλίκων, μήπως γενικά πρέπει να κάνουμε μια στροφή και να επαναξετάσουμε
Όχι, και όχι λόγω της τρέχουσας ατμόσφαιρας. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι πρέπει, δεν πρέπει η νομοθετική, η νομοθεσία να άγεται και να φέρεται από, από την περιραίους ατμόσφαιρα μιας περίοδου. Όχι, δεν φτάνει στην ασφάλεια του δικαίου. Ναι. Όχι, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Αλλά λέω ότι μια νομοθετική ρύθμιση εξυπηρετεί κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Αν αυτές οι ανάγκες στο διάβατο χρόνων βλέπουμε, και στο παρελθόν γίνονταν, δεν το συζητώ, αλλά συνειδητοποιούμε ότι αυτά τα εγκλήματα, έτσι όπως έχουμε, υπάρχει παγκοσμιοποίηση, υπάρχει τεχνολογία, βγαίνουν στη χώρα πιο εύκολα και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συχνότητα επαναλαμβανόμενη στα εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Θα πρέπει ίσως και η νομοθεσία να αναπροσαρμοστεί, να μην είναι αναχρονιστική, να πρέπει ακριβώς να επιτελεί το δικαιοσύνη του ρόλο, να προλαμβάνει και επίσης να καταστέλει τα εγκλήματα, να τιμωρεί αυτά τα εγκλήματα αυτά. Γιατί και η κοινωνία έχει αλλάξει, έτσι, και μέσα του διαδικτύου. Μέσω του διαδικτύου, δεν έχει αλλάξει. Χειρότερα έχει γίνει σε αυτό το θέμα. Εννοώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο και υπάρχουν άλλου είδους εγκλήματα ενδεχομένως μέσω του διαδικτύου, τα οποία ενδεχομένως να διαπραχθούν και να μείνουν στη σκιά. Το είπαμε νωρίτερα και με τον κύριο Κούγια, το λέω και σε εσάς τώρα, κύριε Αφηθημίου, που είστε και νομικός. Δεν κατανοώ το να υπάρχουν φωνές αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση να βγαίνουν και να λένε ανοιχτά: εγώ ήξερα, γνώριζα, ήξερα τα θύματα, τους ζητούσα να μιλήσουν και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν κληθεί ακόμα από τον εισαγγελέα να καταθέσουν τι στοιχεία γνώριζαν. Ναι, μιλάμε για την υπόθεση Λιγνάδη. Να άκουσα την συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κούγια. Ναι. Ο κύριος Κούγια τώρα έχει πάει στο θέμα της δικαιοσύνης. Ναι. Εμένα, εγώ δεν μπορώ να πω. Ναι, προφανώς δεν σας ζητάω να μπείτε στην ουσία της υπόθεσης τώρα. Ξέρω, ξέρω. Απλά ο κύριος Κούγια και μέσα από την εκπομπή σας φάνηκε ποια είναι η περιστατική του γραμμή. Φάνηκε, το έδειξε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά που το είπε. Ναι. Δηλαδή να σεβόμαστε και το τεκμήριο αυτότητας του κατηγορουμένου. Είναι να μην χάνουμε το μέτρο γενικά σε αυτές τις υποθέσεις. Εντάξει, είναι δύσκολο όταν μιλάμε για παιδάκια. Δηλαδή, αντικειμενικός παρατηρητής να είσαι. Όταν μιλάς, όταν ακούς για παιδάκια και είσαι γονιός, δεν μπορείς να συγκρατηθείς να πεις το μέτρο. Τα αντανακλαστικά χρειάζεται ένα μέτρο. Ναι, χρειάζεται. Τουλάχιστον εγώ ως δικηγόρος δεν μπορώ να. Καλά, προφανώς. Προφανώς θα το τεκμηριώσω. Βέβαια, θα εννοώ και είμαι μάνα και πάλι. Μπράβο. Και τα δικά μου αντανακλαστικά χρειάζονται πάρα πολύ έντονα ναι. όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Και δεν σα κρύβω και προσωπικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ότι από τότε που έκανε η κυρία Μπεκατόρ την καταγγελία, και επειδή είναι και μάνα, και επειδή είναι και γυναίκα, και επειδή αυτά συμβαίνουν σε όλους τους χώρους. Είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη φυσικά και επειδή έχω ζήσει και μέσα από τη δουλειά μου το εργασιακό εκφοβισμό περιστατικά, είναι ευκαιρία όμως αυτή τη στιγμή να πραγματικά η πολιτεία να δει γρήγορα τα ανακλαστικά. Πολύ γρήγορα τώρα που ναι, γιατί όσο πάμε με τα λαϊκά δικαστήρια, σε λίγο θα πληρωθούν τα πάντα. Γιατί κάτι που υπόθηκε προχθές είναι ότι σε λίγο θα αρχίσουν θα βγουν για τους τραγουδιστές, θα αρχίσουν μετά για τους δημοσιογράφους. Και καλώς να αρχίσουν, άμα είναι πραγματικά γεγονότα. Μετά για τους δικηγόρους, μετά θα υποθούν πολλά. Απλά έτσι. Να μην χάσει την ουσία του ολόκληρου. Δηλαδή. Τώρα και στο πολιτικό επίπεδο βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταβαρά του πολιτικού διαλόγου. Και πού κατατείνει αυτό, πού κατατείνει. Το είστε όλοι οι ίδιοι. Την απαξίωση κατατείνει. Κοιτάξτε, ένα θέμα κοινωνικό. Τη πολιτική με ήττα. Ένα θέμα κοινωνικό έγινε πολιτικό όμως και εδώ υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα για το οποίο έχουν τοποθετηθεί και οι συνάδελφοί σας, έτσι, δηλαδή υπέρ της απαραίτησης της κυρίας Μενδώνη και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας θέση. Εσείς πιστεύετε... Δεν θα βοηθούσε έτσι να εκτονώσει όχι μόνο και σαν εξυλαστήριο θύμα αλλά και επειδή υπήρξαν λάθος χειρισμοί. Ναι, κατά μία, από πολλούς αναγνωρίζονται ακόμα και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ότι υπήρξαν λάθος χειρισμοί από την κυρία Μενδώνη. Προσωπικά όλες τις συνιστώσεις, χωρίς να έχω κάποιο θέμα, γιατί η συγκεκριμένη ευαισθησία μου και η πορεία μου είναι γνωστή και δεδομένη, ιδίως στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη συνιστώσα είναι ότι η κυβέρνηση έχει όλα τα δεδομένα και αξιολογεί τους πολιτικούς χειρισμούς. Από τη στιγμή που βγήκε η κυρία Μελώνη και είπε ότι πολιτικά δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, υπήρξε μόνο επικοινωνιακό. Εγώ συντάσσομαι με αυτή τη γραμμή, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω όμως ότι δεν είναι η κυβέρνηση μόνο που κρίνει και αξιολογεί, είναι και ο κόσμος που κρίνει και αξιολογεί. Ναι, επειδή τώρα θα πάω ακριβώς στο επόμενο κόμμα. Ναι. Και επίσης το πρώτο δεδομένο που σας έβαλα, με το οποίο συντάσσομαι, θα σας βάλω και ένα δεύτερο δεδομένο. Που δεν θεωρώ ότι αν κάποιος
υπουργός παραιτηθεί, δεν το θεωρώ κακό για μια κυβέρνηση. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι δείχνει την κυβέρνηση. Ναι, φυσικά. Ας αυτό λέμε και εμείς. Ακριβώς. Δεν σημαίνει λοιπόν κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα μπορεί να διευκολυνθούν και κάποιες καταστάσεις. Άρα εντάξει, δεν ζητάτε παραίτηση Μενδώνη, αλλά δεν θα είχατε και πρόβλημα να παραιτηθεί. Κάπως έτσι το. Στο τρίτο σκέλος, το προσωπικό. Ναι. Κάνω προσωπική άποψη. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι το κάθε πολιτικό πρόσωπο αξιολογεί τη δικιά του συμπεριφορά, δηλαδή όσον αφορά την παραίτησή του ή γενικά τη στάση του στο χειρισμό των πραγμάτων, μέσα από τη δικιά του διαδρομή, μέσα από το δικό του κριτήριο των πολιτικών πραγμάτων, μέσα από τη δικιά του αίσθηση και κουλτούρα. Ναι. Σε ό,τι με αφορά, εγώ θα είχα άλλο χειρισμό, θα είχα άλλη αξιολόγηση στο χειρισμό της υπόθεσης αυτής. Μάλιστα. Αν ήσασταν στη θέση της κυρίας Μενδώνη. Ναι, αν ήσασταν στη θέση. Ναι, επειδή με ρωτήσατε, λέω ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο είναι θέμα δικιά σου ευθύνη, δικιά σου πολιτική και ατομική ευθύνη να κρίνει του χειρισμού του μέσα από τη διαδρομή του, μέσα από τον τρόπο που. Βέβαια είναι λίγο εγωκεντρικό έτσι. Αυτό θα. Σα λέω ότι εγώ θα είχα άλλη μέσα από τη δικιά μου διαδρομή, η οποία είναι γνωστή. Θα είχα άλλη αξιολόγηση. Εγώ σέβομαι το να μην θέλετε να εκφέρετε, ας πούμε, να αποφανθείτε και να πείτε ναι, ζητώ να παραιτηθεί ή να μην παραιτηθεί η Μενδώνη. Και εσείς θέλετε ότι δεν έχω όλα τα δεδομένα στα χέρια μου και σέβομαι ότι την κυβέρνηση τα έχει. Αλλά επειδή δεν υπερέχω. Όχι, ο κόσμος. Τον χειρισμό της κυρίας Μενδώνη τον έχει και ο κόσμος. Πήγαμε ακριβώς από το πολιτικό, γιατί το πρώτο που σας είπα ήταν το πολιτικό. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν το κοινωνικό και το ατομικό. Εγώ λοιπόν σε επίπεδο προσωπικό και ατομικό, όπως ξαναλέω. Όχι, είναι και πολιτικό, κυρία Ευθυμίου. Όταν βγαίνει η κυρία Μενδώνη και μέσα σε 15 μέρες αλλάζει άρδιν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το ζήτημα. Είναι και πολιτικό. Είναι υπουργός, δεν είναι περαστικός. Ναι, θα είχα άλλη γενικότερη αξιολόγηση, αν με ρωτάτε ως πολιτικό πρόσωπο, άλλη αξιολόγηση της εξοχισμού αυτού. Ωραία. Αυτό σας λέω. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Ευθυμίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Εύχομαι πάντοτε επιτυχίες και καλή δύναμη στο δημοσιογραφικό σας λειτουργήμα που είναι δύσκολο. Και εσείς το δικό σας έργο. Καλή σας ημέρα.